και κύριοι, είμαι η Μαρία Ελένη Νικηφόρου και πάμε να δούμε ειδήσεις μέσα από το neakrete.gr. Μία δραματική έκκληση για βοήθεια απευθύνει η κυρία Φωτεινή. Πρόκειται για μία 58χρονη γυναίκα, η οποία εδώ και 21 χρόνια μεγαλώνει μόνη την εγγονή της. Τα προβλήματα υγείας τόσο της ίδιας όσο και της εγγονής της, αλλά και η δυσμενής οικονομική της κατάσταση την έχουν οδηγήσει στην απελπισία. Και το μόνο που ζητά είναι μία θέση εργασίας. Μπείτε στο neakrete.gr και διαβάστε πώς μπορείτε να βοηθήσετε. Η αδυναμία ολοκλήρωσης των δηλώσεων του κτηματολογίου εντός των καθορισμένων προθεσμιών οδήγησε σε παράταση και στους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Έτσι, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τη δήλωση της ακίνητης περιουσίας τους είτε σε κάποιο γραφείο κτηματογράφησης είτε ηλεκτρονικά μέχρι τις 27 Μαΐου. Ξεκίνησε σήμερα από τον ΕΟΠΗ το πρόγραμμα της μηδενικής ή μειωμένης συμμετοχής σε διαγνωστικές εξετάσεις για πολλές ομάδες ασθενών. Οι νέες ελαφρύνσεις έχουν ήδη ενσωματωθεί στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και είναι άμεσα εφαρμοστές. Ακολουθήστε το neakrete.gr σε Facebook, Instagram, Twitter και YouTube για περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο. neakrete.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.